σωματείου, το οποίο αποτελείται από μέλη που τα συνδέει η αγάπη και τις αξίες μας, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατό να υπάρχουμε ως άτομα ελεύθερα και ως έθνος. Πιστεύουμε στη δύναμη της ενότητας και θεωρούμε ότι οι αξίες αυτές είναι η ψυχή του γένους μας. Αν τις κρατήσουμε, θα μας διαφυλάξουν και αν τις απεμπολίσουμε, θα χαθούμε. Βάσει του καταστατικού του, η σκοπή του σωματείου είναι η βαθύτερη γνώση, η βίωση, η προάσπιση και η προβολή των πνευματικών αξιών που συνθέτουν την ταυτότητά μας και χαρακτηρίζουν την ιδιοπροσωπία μας ως Ορθόδοξων Ελλήνων. Οι αξίες αυτές είναι ειδικότεροι μακραίωνοι που λυκείμαντοι και εξόχως στην τακτική ιστορία μας. Ο θεσμός της οικογένειας, που αποτελεί το κύτταρο του κοινωνικού σώματος και την κατοίκον εκκλησία. Η απαράμιλη ελληνική γλώσσα, στην οποία κατά θεία πρόνοια γράφτηκε το Ευαγγέλιο της Αποκαλυφθής σας αλήθειας και η ελληνοχριστιανική παιδεία. Η ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας, που αποτελεί τη μνήμη του λαού. Το σωματείο θα προσπαθήσει να διακονίσει την πολυπόθητη ενότητά μας, σαν τον ταπεινό πυλό που συνδέει τις πέτρες της οικοδομής. Μαζί μας απόψε, και θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Παρουσιολογιώτατο του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Βαρθολομαίο Κάσης, εκπρόσωπο της Μητρόπολης Θεότητας, να απευθύνει ένα χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου κυρίου Νικολάου. Έχουμε μαζευτεί απόψε όλοι επί το αυτό, κλήρος, άρχοντες και λαός, για να τιμήσουμε ένα πρόσωπο ιερό, έναν Άγιο Νεοφανή, ο οποίος αποτελεί έναν φάρο για την Εκκλησία μας. Μία πνευματική οντότητα η οποία ήρθε στα χρόνια μας για να μας ενισχύσει. Κανένας δεν έχει αμφιβολία ότι ο Άγιος Παΐσιος απεστάλλει από τον Θεό μας για να μπορέσει να μας ενισχύσει. Ο Κύριος, γνωρίζοντας την πορεία του έθνους, ήξερε ότι χρειάζεται μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να ξαναέρθει ένας Άγιος παγκοσμίου εμβέλειας, ένας Άγιος που θα ενισχύσει όλους τους ανθρώπους για να μπορέσουν να ξαναβρουν, όπως προείπατε, προολίγου τον προσανατολισμό. Τον προσανατολισμό μας στα ήθη που τόσα χρόνια αυτό το έθνος υπηρέτησε. Και δεν μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι ξένα. Είναι ζυμωμένα με το λαό μας. Ο Άγιος Παΐσιος για ποια πράγματα μιλούσε? Για τον Χριστό, την Εκκλησία μας δηλαδή, για την οικογένεια, για την πατρίδα. Με αυτά τα πράγματα είμαστε όλοι μεγαλωμένοι. Και εμείς που είμαστε κατά τη νεότερη, έτσι μεγαλώσαμε. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Όσο και αν θέλουν αυτό το πράγμα να το διώξουν από τη ζωή μας. Όταν καταφέρουν να φτάσουν στο σημείο να κάνουν να πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι ένα μακρινό παρελθόν, θα έχουν επιτύχει την καταστροφή του έθνους. Και η Εκκλησία μας ήταν πάντοτε ο συνεκτικός κρίκος ο οποίος βαστούσε όλο το έθνος. Όλες τις παρατάξεις, όλους τους ανθρώπους η Εκκλησία ενώνει, όπως λέγει η Ιερά Υμνολογία, τα το πριν διεστώτα, ενώνει όλα αυτά που τα διαχωρίζει ο διάβολος. Έτσι λοιπόν, διαπρεσβειών του Αγίου Παϊσίου, ήθε πάντοτε να έχουμε αυτές τις αρχές της ζωής μας και θέλω να σας μεταφέρω βεβαίως τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος επευλογεί όλο το έργο του σωματείου, γιατί θεωρεί ότι όλα αυτά τα οποία επιτελεί είναι ο κορμός της πατρίδας μας, ο κορμός της πίστεώς μας
και πάντοτε αυτά θα μας ενισχύουν. Δια πρεσβειών του Αγίου Παϊσίου, να συνεχίσετε το έργο σας. Ευχαριστώ. Ο Άγιος Παΐσιος, όσο ζούσε στον κόσμο τούτο, δεν παρέλειπε ποτέ να τονίζει πόσο σημαντικά είναι για τους Έλληνες ο πατριωτισμός, η επιστροφή στις αξίες της οικογένειας και η διαφύλαξη και η συνέχιση της παράδοσης. Με παραδοσιακούς χορούς θα κάνουν την έναρξη, λοιπόν, οι χορευτές του Συλλόγου Καλλίχορος με υπεύθυνο χοροδιδάσκαλο τον κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο, οι οποίοι και θα παρουσιάσουν Συρτό Θράκης με το παραδοσιακό τραγούδι 12 Ευζωνάκια. Τσάμικο χορό με το τραγούδι Κορίτσια από την Καστοριά. Ένα υπέροχο τραγούδι που αναφέρεται στη Μακεδονία και το μακεδονομάχο ήρωα Παύλο Μελά. Μπάλο Μύρνης με το τραγούδι Καλέσει Παναγιά μου και Αγία Φωτεινή. Και τέλος το Ευαλιώτικο Ζεμπέκικο. Ακούγονται οι μουσικοί. Βαγγέλης Μπακόπουλος στο κλαρίνο. Κώστας Βέλιος λαούτο. Θοδωρής Ράμος στα ακουστά. Μίλτος Αλαφροπάτης τραγούδι.
ήρθα το πουλί μου να δεις τη γνώμη μου. Θα μου ήρθα το πουλί μου να δεις τη γνώμη μου. Thank you.
κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, πρόεδρο της Ενωμένης Ομοιοσύνης, να μας μιλήσει για το έργο της ΕΡΟΜ. Πάνω απ' όλα θέλω να σας πω μια μεγάλη καλησπέρα απόψε και ένα καλό σανταμώσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω όμως πρώτα απ' όλα την Ιερά Μητρόπολη και το Σεβασμιότατο κύριο Νικόλαο για την παρουσία του διαμέσου του εκπροσώπου του εδώ, του Παναστηλολογιωτάτου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την ωραία εκδήλωση, σε αυτό το ωραίο αντάμωμα, για να μιλήσουμε για ένα μεγάλο Άγιο. Να ακούσουμε τον κύριο Ρακοβαλή, τον οποίο τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως, γιατί όπου και αν τον κάλεσε η Ενωμένη Ομοιοσύνη, έδωσε πάντοτε το παρόν. Ελπίζω ότι θα το κάνει και μελλοντικά. Δύο λόγια για το Σωματείο, στο οποίο ήδη διαβάσανε την ταυτότητά του προηγουμένως. Το Σωματείο της Ενωμένης Ομοιοσύνης για ένα πράγμα νοιάζεται. Νοιάζεται για την πορεία της νεολαίας μας. Νοιάζεται για τους νέους μας. Και βέβαια και για όλους εμάς, αλλά κυρίως για τους νέους μας. Για τους νέους, τους οποίους διαπιστώνουμε από χρόνια τώρα ότι έχουν χάσει λίγο το χαμόγελό τους. Έχουν χάσει λίγο την ταυτότητά τους. Χάσαν τα οράματά τους και τα όνειρά τους. Και υπάρχουν τόσο αξιόλογοι νέοι στη χώρα μας. Η Ελλάδα πάντα γεννάει μεγάλες προσωπικότητες. Και αυτή η νεολαία είναι η ελπίδα μας. Αυτή η νεολαία που σήμερα, τα τελευταία χρόνια, φεύγει στο εξωτερικό και που εκεί δυστυχώς δεν βρίσκει τόσο εύκολα τους ορθόδοξους ναούς, δεν βρίσκει τους πνευματικούς, δεν βρίσκει τους γεροντάδες του Αγίου Όρους για να τις δώσουν την πηξίδα, την πραγματική πηξίδα για τη ζωή τους. Εμείς σαν σωματείο δεν θέλουμε να στρωτολογήσουμε νέους. Οι νέοι να μείνουν στις ενορίες τους, αυτό θέλουμε. Να κρεμαστούν από τα πετραχίλια των πνευματικών τους. Εκείνο που απλά κάνουμε είναι να βοηθούμε το έργο της Εκκλησίας. Αυτά που οι πατέρες μας, σεβαστοί μας πατέρες, φωνάζουν από άμβονος. Για τα ίδια παλεύουμε κι εμείς. Με τα βιβλία μας, με τα DVD, με τις εκδηλώσεις μας και δίνοντας υγιή πρότυπα στη νεολαία μας. Πρότυπα τέτοια, ούτως ώστε να παίρνουν φως και πηξίδα για την επόμενη ζωή, για την υπόλοιπη ζωή τους. Να συμμετάσχουν. Δεν θέλουμε καν ούτε τα ονόματά τους. Δεν τους γράφουμε σε καταλόγους, δεν το θέλουν. Εκτός και θέλουν κάποιοι από αυτούς να βοηθήσουν στο έργο αυτό, το οποίο κατά αυτόν τον τρόπο θα πολλαπλασιαστεί και θα βοηθηθούν πάρα πολύ. Να συμμετάσχουν, έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στην ιστοσελίδα και να βλέπουν όλο το συγγραφικό και ηλεκτρονικό έργο της Ενωμένης Ομοιοσύνης, το οποίο είναι και πολυπίκυλο και τεράστιο. Παρόλο τις φτωχές μας οικονομικές δυνάμεις, εμείς θα αγωνιστούμε γι' αυτό. Οι νέοι να γνωριστούν μεταξύ τους, να κάνουν υπέροχες οικογένειες χριστιανικές. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αλλά και εμείς όμως οι μεγαλύτεροι, να αλλάξουμε λίγο σαν άνθρωποι, να ξαναρθούμε πάλι στις αξίες μας, να γυρίσουμε πάλι στις ρίζες μας, να θυμηθούμε ότι ενωμένοι μπορούμε να μεγαλουργήσουμε. Γι' αυτό η Ενωμένη Ομοιοσύνη λέγεται έτσι. Δηλαδή προβάλλει την ενότητα και τις αξίες μας. Αυτή την πολυπόθητη ενότητα που τόσο πολύ μας έλειψε αιώνες τώρα. Όποτε τη χάσαμε, πάθαμε πανολεθρία, πάθαμε καταστροφές. Οι δε αξίες μας είναι αυτές που μας κρατήσανε όρθιους τόσα χρόνια. Πάνω απ' όλα η θρησκεία, ο Χριστός. Η ιστορία μας, η γλώσσα μας,
που εκεί γράφει και το Ευαγγέλιο της Αληθείας. Η έννοια, ο θεσμός της πατρίδας και ο θεσμός της οικογένειας. Η παράδοσή μας που είναι η φωνή του λαού μας. Αυτά μας κρατήσανε όρθιος τόσα χρόνια. Γι' αυτά παλεύουμε. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Γιατί δεν το βλέπουμε μόνο απόψε εδώ στη Λαμία. Το έχουμε δει σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Γιατί το σωματείο είναι πνευματικό σωματείο. Δεν έχει σχέση με την πολιτική. Καμία απολύτως σχέση. Και όποιος το πει αυτό, σίγουρα θα θέλει να καπηλευτεί κάτι. Μην τον ακούσετε. Δεν κάνει δεκτά πολιτικά μέλη στους κόλπους του. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, πραγματικά βοηθήστε αυτό το σωματείο. Είναι ένα σωματείο που έρχεται μέσα από τα σπλάχνα του λαού μας και από την Ακρόπολη της Ορθοδοξίας που είναι το Άγιο Όρος. Άγιοι γεροντάδες το καθοδηγούν. Για να δώσουμε πρότυπα στους νέους μας, να τους θυμίσουμε ότι ο τόπος μας βγάζει Αγίους, σαν τον Άγιο Παΐσιο που θα μας γνήσει απόψε ο κύριος Δρακοβανής. Αυτό το καράβι, το καθαρό καράβι της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, θα πιάσει όλα τα λιμάνια της Ελλάδος και όχι μόνο. Και τα λιμάνια όπου ο ελληνισμός. Όσοι θέλουν να ανέβουν σε αυτό το καράβι, όσοι θέλουν μπορούν να κατέβουν, θα είναι άξιοι της τύχης τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Την Παναγούδα και είναι αφιερωμένη στον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένας από τους σημαντικούς σταθμούς της επίγειας μοναχικής ζωής του Οσίου Παϊσίου ήταν το κελί της Παναγούδας. Εκεί εγκαταστάθηκε μετά το 1979 ως εξαρτηματικός μοναχός της κυρίαρχης μονής του Λουσίου, στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο κελί. Η Παναγούδα, που το όνομά της σημαίνει «Μικρή Παναγία», ήταν ένα κελί εγκατελειμμένο και ο γέροντας Παΐσιος εργάστηκε σκληρά για να το καταστήσει λειτουργικό, σύμφωνα με τις ασκητικές του ανάγκες. Από την εποχή της εγκατάστασής του στην Παναγούδα, πλήθος λαού τον επισκεπτόταν. Ήταν μάλιστα τόσος ο κόσμος, ώστε τοποθετήθηκαν ειδικές σημάνσεις που επεσήμαναν τον δρόμο προς το κελί του για να μην ενοχλούν οι επισκέπτες τους υπολείπους μοναχούς. Η Παναγούδα θα αποτελούσε τον τελευταίο σταθμό της επίγειας ζωής του Οσίου Παϊσίου, ο οποίος δέχτηκε τους καημούς και τις αγωνίες ανθρώπων που προσέτρεχαν στις προσευχές και στη γεμάτη αγάπη καρδία του. Σήμερα, αγιορείτες μοναχοί ασκητεύουν στο ευλογημένο κελί, κρατώντας τη λειτουργική καρδίλα αναμένη και μαζί τη ζωντανή τη μνήμη και την τιμή στο πρόσωπο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Μαζί μας σήμερα, ο κύριος Αθανάσιος Δρακοβανής, εκπαιδευτικός, συγγραφέας και γεωγράφος, ο οποίος είχε την ευλογία να γνωρίσει από κοντά τον Άγιο Παΐσιο και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μας τιμά με την παρουσία του στην πρώτη μας εκδήλωση, όπου θα μας ταξιδεύσει με τα βιώματα και τις σπουδαίες διδαχές του νεοκαταταχθέντα Αγίου της Εκκλησίας μας. Καλούμε τον κύριο Ρακοβολή να έρθει στο βήμα. Τώρα αυτό που κάνω εγώ είναι δύσκολο. Δηλαδή προσπαθώ να σας περιγράψω έναν Άγιο και η δυσκολία έγκυται στο γεγονός ότι στη ζωή ενός Αγίου υπάρχουν πολλά πράγματα, πολλά θαυμαστά πράγματα τα οποία εμείς στην καθημερινή μας ζωή δεν τα βλέπουμε. Και αν αρχίζει κανείς να τα περιγράφει και να λέει τα γεγονότα που συνέβησαν, είναι φυσικό, είναι ανθρώπινο, θα έλεγε κανείς, πολλοί να αμφιβάλλουν ίσως, να τα θεωρούν υπερβολές, αλλά όμως συνέβησαν. Αυτό πάντοτε με δυσκολεύει. Να ξεκινήσουμε όμως από μερικά απλά πράγματα που οποιοδήποτε καλοπροαίρετος άνθρωπος που έχει λογική μπορεί να αναγνωρίσει ότι αποτελούν θαυμαστά γεγονότα και είναι απλά και εύκολα διαπιστώσιμα από όλους. Το πρώτο γεγονός το οποίο είναι θαυμαστό είναι η μεγάλη φήμη που έχει αποκτήσει ο Άγιος. Αυτός ζούσε σε ένα κελί που δεν είχε ηλεκτρισμό, δεν είχε φώτα, δεν είχε τηλέφωνα. Σ' όλη του τη ζωή ασκήτευε, στις ερημιές ζούσε.
ποτέ δεν επιδίωξε να αποκτήσει δημόσιες σχέσεις. Και πώς έγινε από ένα κελί του Αγίου Όρους να αποκτήσει μια παγκόσμια φήμη. Παντού τον ξέρουν τον Άγιο Παΐσιο. Όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Αμερική και στην Αυστραλία και στο Καναδά και στην Αφρική και στην Κορέα και στη Ρωσία και στη... παντού τον ξέρουν. Και αυτή η φήμη του ξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν κάτι σαν έκρηξη. Αυτό το γεγονός, αν το σκεφτούμε καλά, θα δούμε ότι είναι παράξενο γεγονός. Δεν μπορεί να εξηγηθεί έτσι με την ανθρώπινη λογική. Γιατί εδώ υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να αποκτήσουν φήμη και έχουν κόμματα από πίσω, εφημερίδες, κανάλια, και δεν αποκτούν ούτε στο ελάχιστο την παγκόσμια φήμη που έχει αποκτήσει ο Άγιος Παΐσιος. Πώς να το εξηγήσει κανείς? Δεν είναι αυτό ένα παράξενο γεγονός? Ένα λοιπόν παράξενο γεγονός που όμως όλοι μπορούν να το διαπιστώσουν. Όλοι μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Είναι η φήμη που απέκτησε ο Άγιος μέσα σε λίγα χρόνια. Το δεύτερο παράξενο γεγονός είναι η καταπληκτική διάδοση και επιρροή του λόγου του. Ο Άγιος Παΐσιος με τα σημερινά δεδομένα ήταν αγράμματος σχεδόν. Είχε τελειώσει το δημοτικό, κι αν το είχε τελειώσει. Μου έλεγε η μάνα μου, λέει, να πάρω ένα βραχιόλι να τελειώσω το δημοτικό, λέει, και εγώ δεν ήθελα να την ακούσω. Και μεταξύ των χριστιανών υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ μορφωμένοι. Καθηγητές πανεπιστημίου, με έρευνες, φυσική, ξέρω εγώ, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Κι όμως, ο λόγος τους δεν έχει ούτε στο ελάχιστο την διάδοση και την επιρροή που είχε ο λόγος ενός αγράμματου φτωχοκαλούγια. Τα βιβλία του, για να καταλάβετε, έχουν μεταφραστεί σε πόσες γλώσσες? Γερμανικά, γαλλικά, φιλανδικά, σουηδικά, ρώσικα, ρουμάνικα, βουλγάρικα, κορεάτικα, αραβικά, συριακά. Στη Ρωσία μόνο, λένε, πριν από χρόνια είχα ακούσει με κάποιο Ρώσο που συζητούσα, έχουν πουληθεί, λέει, πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Αυτή η τεράστια διάδοση του λόγου του Αγίου Παϊσίου είναι ένα γεγονός. Και άντε να το εξηγήσετε αυτό. Πώς ένας αγράμματος άνθρωπος έχει ένα λόγο τόσο απλό και τόσο βαθύ και έχει τόση επιρροή πάνω στις ζωές των ανθρώπων? Ο άλλος διαβάζει το βιβλίο του και αλλάζει ζωή. Άλλαξε η ζωή μου, λέει, από τότε που διάβασα το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου. Από πού αντλείται αυτή η δύναμη, από πού έρχεται αυτή η σοφία? Δεν ήρθε από το μυαλό, δεν ήρθε, εγώ φυσικός έχω σπουδάσει, δεν ήρθε από τα πειράματα και από τα πανεπιστήμια και από τις διαλέξεις. Από πού ήρθε? Ο Άγιος Παΐσιος δεν είναι ουρανοκατέβατος. Είναι ένα λουλούδι που φύτρωσε μέσα στην Εκκλησία. Είναι ένα λουλούδι που φύτρωσε μέσα στον Ορθόδοξο Μοναχισμό. Από εκεί άντλησε τη σοφία του. Αυτά τα βιβλία διάβασε. Αλλά κυρίως η σοφία δεν έρχεται με διανοητικές μελέτες, διαβάζω ένα βιβλίο. Έρχεται με τη ζωή. Όταν ένας άνθρωπος ζει μια καθαρή ζωή, ζει κατά Χριστό, έρχεται το ίδιο το Άγιο το Πνεύμα και τον φωτίζει. Αυτό είπε και ο Χριστός. Αυτό μας είπε ο Χριστός. Όταν, λέει, σας ήρουν και στις απολογίες, εγώ θα σας δώσω σοφία. Άρα λοιπόν, και αυτό το γεγονός είναι εκπληκτικό. Το πώς, ας πούμε, έχει τέτοια μεγάλη σοφία και τέτοια μεγάλη διάδοση ο λόγος. Το τρίτο εκπληκτικό γεγονός που και αυτό είναι εύκολα διαπιστώσιμο, ο καθένας από εσάς εδώ πέρα και όποιος άλλος είναι ειλικρινής με τον εαυτό του μπορεί να το διαπιστώσει, είναι τα πλήθη
τα οποία μαζευόντουσαν γύρω από τον Άγιο. Όσο ακόμα ζούσε, πλήθος ανθρώπων. Και τώρα, μετά τον θάνατό του, εξακολουθούν πλήθη ανθρώπων να σειραίουν στον τάφο του. Όταν λέμε για πλήθος, στο Άγιο Όρος υπολογίζανε 200 άνθρωποι πηγαίνουν ερχόντουσαν στο κελί του. Ανέβα κατέβα, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου συνέχεια πήγαιναν άνθρωποι, πονεμένοι άνθρωποι. Όταν έβγαινε έξω στον κόσμο, πλημμύρα γινότανε. 10.000 άνθρωποι σε μια μέρα. Όλο όπου εμφανιζότανε, πλήθη άνθρωποι πέφτανε πάνω. Γιατί? Ένα παρόμοιο γεγονός παρατηρούμε και στο Ευαγγέλιο. Όταν έβγαινε ο Χριστός, πλήθη ανθρώπων πέφτανε πάνω του. Τέτοια πλήθη που αναγκαζόταν ο Χριστός και πήγαινε, ξέρω εγώ, δίπλα στη λίμνη, στις παιδιάδες, για να χωράνε οι άνθρωποι και να τους μιλάει. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι πηγαίνανε σε αυτόν τον φτωχοκαλόγερο? Τι είχε τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος, τι τους έδινε? Γιατί δεν πήγαιναν, ξέρω εγώ, κάπου αλλού? Αυτό θα προσπαθήσω να σε εξηγήσω, αν μπορέσω να το καταφέρω. Αυτό που λέω είναι το εξής. Ένας Άγιος φανερώνει τον Χριστό στους ανθρώπους της εποχής του. Ένας Άγιος έχει τα χαρίσματα από τον Χριστό. Αυτά που ο Χριστός τα έχει από τον εαυτό του σαν καρδιογνώστης, ένας Άγιος τα αποκτά σαν δώρα, αυτό σημαίνει, σαν δώρο από τον Θεό. Ένα από αυτά τα δώρα που είχε ο Άγιος Παΐσιος ήταν καρδιογνώστης. Γνώριζε τις καρδιές των ανθρώπων που τον πλησίαζαν. Εμείς κοιτάμε ένα στο πρόσωπο του άλλου. Αυτός γνώριζε τι υπάρχει μέσα στη ψυχή σου. Γνώριζε τι σκέψε εκείνη τη στιγμή. Γνώριζε ποιο είναι το πρόβλημά σου. Και μπορούσε έτσι με ένα λόγο, ας πούμε, να πάει κατευθείαν εκεί που είναι το πρόβλημα και να σε βοηθήσει με δύο κουβέντες. Αυτό το γεγονός ότι το αναφέρει και το Ευαγγέλιο. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Απόστολος Ιωάννης ότι ο Χριστός, λέει, γνώριζε τους ανθρώπους που τον πλησίαζαν και δεν είχε ανάγκη να του πει κάποιος, ξέρεις, αυτός είναι αυτό και αυτό. Τους γνώριζε, ως Θεός που ήταν. Το ίδιο το είχε και ο Άγιος Παΐσιος σαν χάρισμα από το Θεό. Πόσους και πόσους με το που πήγαιναν τους έλεγε με το όνομά τους και τι δουλειά κάνουν και τα λοιπά. Είχε το χάρισμα να βλέπει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Θα σας πω δύο παραδείγματα έτσι προσωπικά που τα έχω ζήσει. Την πρώτη φορά που πήγα, εγώ έχω σπουδάσει φυσικός, είχα μία αντίληψη του κόσμου υλιστική, ξέρω εγώ, επιστημονική. Δεν πίστευα, ας πούμε. Για να καταλάβετε πως ήμουνα, την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, του λέω, εγώ δεν φυλάω χέρια ούτε προσκυνάω εικόνες. Με κοιτάει καλά-καλά, μου λέει, καλά κάνεις. Εγώ έπαθα έκπληξη. Μου λέει, καλά κάνεις. Αφού δεν πιστεύεις, αυτό είναι το τίμιο. Έτσι πρέπει να φέρεις. Και αρχίσαμε να μιλάμε. Γίναν πολλά εκείνη την πρώτη συνάντηση. Γρήγορα κατάλαβα ότι με αγαπούσε πολύ αυτός ο άνθρωπος. Ένιωθα την αγάπη του και το ενδιαφέρον του και το ανοίχθηκα. Του λέω, γέροντα, έχω ένα πρόβλημα. Μου λέει, τι πρόβλημα έχεις? Λέω, θυμώνω. Ώρες-ώρες με πιάνει ένα θυμός. Λέω, θα σκοτώσω άνθρωπο. Γυρίζει λοιπόν και μου λέει, θυμάσαι, λέει, όταν ήσουν μικρός που είχε πάει ο πατέρας σου στην Αθήνα και είχε γίνει αυτό και αυτό το γεγονός? Από τότε θύμωσες και κάνεις έτσι. Και ανοίγει το στόμα μου μία πιθαμή. Με γυρίζει πίσω στη παιδική μου ηλικία, 12, 13, 15 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, για να μου θυμίσει ένα γεγονός της παιδικής μου ηλικίας που εγώ το είχα ξεχάσει. Πώς το ήξερε αυτός?
ήτανε, πάει η λογική μου, πήγε διαλύθηκε. Δεν υπάρχει εξήγηση. Πώς το ήξερε αυτό? Και όχι μόνο το ήξερε, αλλά μετά μου έδωσε και μια συμβουλή. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, θα προσέξεις αυτό και αυτό και αυτό. Πώς δίνει ο γιατρός μια συνταγή και θα σου φύγει, μου λέει, δεν είναι τίποτα. Όντως μου φύγε. Και όταν μια συμβουλή έρχεται με αυτόν τον τρόπο, μπαίνει μέσα στην καρδιά σου, την ακούς καλά, ας πούμε. Δεν την προσπερνάς εύκολα. Γνώριζε. Γνώριζε το τι σκέφτεσαι, το τι κάνεις. Μια άλλη φορά, μετά από χρόνια, καθόμασταν εκεί πίσω στην αυλή της Παναγούδας και ήταν μια ομάδα ανθρώπων και συζητούσαν μαζί, κάνα δεκαριά άνθρωποι. Και εγώ είχα κρατηθεί λίγο πιο πέρα, μήπως επειδή είναι αυτή η παρέα, ήθελα να το ρωτήσουν κάτι ιδιαίτερο. Εγώ χαιρόμουν που τον έβλεπα μόνο από μακριά και ήθελα να είμαι δίπλα του. Οπότε εκεί που καθόμουν έκανα μία προσευχή από μέσα. Αυτός ήταν γεροντάκι. Σηκωνόταν και κερνούσε από ένα λουκουμάκι και ένα ποτήρι νερό τους ανθρώπους. Κουραζόταν. Και εγώ προσευχήθηκα μέσα μου και είπα, Θεέ μου, λέω, τον είχα παρακαλέσει πολλές φορές και το ζήτησα και από τον Θεό, λέω, Θεέ μου, λέω, κάνε τον γέροντα, λέω, να με δεχτεί να κάθομαι εδώ μέσα μαζί του στο κελί, να μοιράζω λουκούμια και νερά στους ανθρώπους. Και ενώ έκανα αυτή την προσευχή από μέσα μου, γυρίζει αυτός, ενώ μιλούσε, γυρίζει, σταματάει να μιλούει, γυρίζει, με κοιτάει, σκάει στα γέλια, χτυπάει και το χέρι του και λέει, βρε το Θανάση, λέει, που θέλει να γίνει γκαρσόνι στην Παναγούδα. Το έπιασε, καταλάβατε. Και μάλιστα την ώρα που μιλούσε με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή το μυαλό του ήταν αλλού, ας πούμε, μιλούσε με άλλους ανθρώπους. Και εγώ τότε λέω, ρε παιδάκι μου, λέω, τι μυαλό είναι αυτό? Δηλαδή, εντάξει, είχα συνηθίσει, ας πούμε, αλλά και όχι μόνο γνώριζε τους ανθρώπους, αλλά όταν ένας άνθρωπος έχει αυτή τη διόραση, μπορεί, ας πούμε, με μία κουβέντα να πάει εκεί στη ψυχή σου που πονάει, να σου πει δύο κουβέντες και να το διορθώσει το πράγμα. Μπορεί να σου πει, παραδείγματος χάρη, πήγε κάποιος γνωστός, πρώτη φορά πήγαινε, με τη Μαρία του λέει, δεν πρέπει, λέει, να θυμώσεις, δεν πρέπει να την ξεχνάς. Και ο άλλος συγκλονίστηκε και έρχεται κάποιος και σου λέει, έλα κάνε μια στάση, πιέσαι ένα ποτήρι πορτοκαλάδα και το πίνεις εσύ και λίγο ξεκουράζεις. Έτσι είναι και τα μνημόσυνα, μου λέει, για τις ψυχές των και κοιμημένων. Είναι μια βοήθεια. Και το άλλο κομμάτι έκανε προσευχή, ας πούμε, για τον εαυτό του. Όλη τη νύχτα και όλη την ημέρα δινόταν στους ανθρώπους και στο Θεό. Είχε μεγάλη αυτοθυσία, μεγάλη ανιδιοτέλεια. Η αγάπη του ήταν τεράστια. Στο τέλος, τι να πούμε. Όλη του η ζωή ήταν μία θυσία. Μία θυσία για τους άλλους. Για τους άλλους ανθρώπους. Μια φορά το ρώτησα, εδώ ακούς ένα φίλο σου και σου λέει το πρόβλημά του και στεναχωριέσαι. Δεν αντέχω, στεναχωριέσαι ο άνθρωπος. Μερικοί πάλι δεν θέλουν να ακούνε και στενάχωρα, δεν μπορώ, λέει, δεν μη με λες. Μα αυτός αυτά ακούγε όλη την ημέρα. Του λέω, Γέροντα, πώς αντέχεις, λέω. Πώς αντέχεις? Δεν αντέχετε, μου λέει, αυτό δεν αντέχετε. Αυτό, λέει, ανθρωπίνος δεν αντέχεται αυτός ο πόνος, να ακούς τον πόνο των ανθρώπων. Μόνο με τη δύναμη του Θεού. Όντως η ζωή του ήταν υπερφυσική. Υπερφυσική.
Δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος όπως ζούσε αυτός, χωρίς φαγητό και χωρίς ύπνο. Αλλά όμως το στήριζε ο Θεός. Μια φορά ο ίδιος μου το είπε, ένιωσα λέει μεγάλη εξάντληση, γιατί έκανε 40 μέρες νηστεία για ένα νέο μοναχό, ο οποίος τέλος πάντων δεν πήγαινε καλά στη μοναχική του ζωή και ο γέρος για να τον βοηθήσει προσευχότανε και συνόδευε την προσευχή του με 40 μέρες νηστεία, χώρια από την νηστεία της μεγάλης Σαρακοστής, έτσι που έκανε. Έκανε 40 μέρες νηστεία για αυτόν τον μοναχό και ένιωσα λέει τέτοια εξάντληση που είπα θα πέσω και λέω κάνε κουράγιο να πάω πίσω εκείνο από εκείνο το θάμνο λέει, να μην με δει κανένας άνθρωπος πεσμένος στην αυλή λέει και στεναχωρηθούν οι άνθρωποι και τρομάξουν. Οπότε έκανα μερικά βήματα λέει και πήγα πίσω από το θάμνο και εκεί κατέρευσα, έπεσα κάτω λέει και δεν μπορούσα ούτε το χέρι μου να κουνήσω από την εξάντληση. Και τότε σκέφτηκα και είπα μέσα μου, εάν ερχόταν και η Παναγία λέει να μου δίνε κάτι να φάω, και αμέσως λέει μάλωσα τον εαυτό μου και είπα βρεχαμένη γι' αυτά την έχουμε την Παναγία. Και εμφανίστηκε η Παναγία και τον έδωσε να φάει. Και μου λέει γελώντας, με τη δύναμη που πήρα λέει από εκείνη την τροφή έκανα άλλες 40 μέρες νηστεία. Αυτό σας το λέω για να καταλάβετε ότι η ζωή του ήταν υπερφυσική, έξω από τα ανθρώπινα πλαίσια. Δεν μπορούμε εμείς να τα κάνουμε αυτά. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν αντέχει ο άνθρωπος. Μόνο με τη δύναμη του Θεού μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα, με τη χάρη του Θεού. Πολλές φορές, ενώ ζούσε ο γέροντας, ακόμα ζούσε, είναι καταγεγραμμένες διάφορες παράδοξες μετακινήσεις. Δηλαδή, ενώ ήταν εδώ, στο Άγιο Όρος, το βλέπαμε και στη Θεσσαλονίκη. Ας σας πω ένα περιστατικό που μου διηγήθηκε. Μου ήξε το Άγιο Όρος, μου το είπε ένας υποτακτικός του γέροντα. Ήταν τότε την εποχή που πεζόταν η ταινία του Σκορτσέζε, μία βλάσφημη ταινία για την αγάπη του για τον Χριστό, και είχε αδειάσει το Άγιο Όρος. Όλοι οι καλόγεροι είχαν βγει και είχε γίνει ένα μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη κατά αυτής της ταινίας και είχε πάει και ο πατήρ Παΐσιος, κλείδωσε το κελάκι του και μαζί με τους άλλους μοναχούς πήρε άδεια από το μοναστήρι, μπήκε στο λεωφορείο και κατέβηκε κάτω στη διαδήλωση, τα λέγαμε. Και οι άνθρωποι τον είδαν στη διαδήλωση. Και μάλιστα τον είχαν βάλει και στο μπαλκόνι δίπλα στους ομιλητές, ας πούμε, για να τον βλέπει ο κόσμος να παίρνει θάρρος. Ο πατήρ, να μην πω το όνομά του, έμενε και στο Άγιο Όρος δίπλα. Είχε αδειάσει το Άγιο Όρος. Και εγώ ήμουν εκεί από τον καιρό, ζούσα στο Άγιο Όρος. Μου λέει έκπληκτος, λέει, τα άμαθες, μου λέει, τι έγινε. Λέει, καθόμουν εδώ πέρα και βλέπω έναν άνθρωπο, κατέβαινε, του λέω, πού πας, σουρούπωνε, λέει. Τον είδα, λέει, δεν ήταν σε καλά του. Πάω στον πατέρ Παΐσιο. Μη πας, του λέει, τέτοια ώρα λείπει, δεν είναι εδώ, έχει βγει έξω για τη διαδήλωση. Τι με λες εμένα τώρα, εγώ ξέρεις από πού έρχομαι, άσε με τώρα, εγώ θα πάω. Δεν ήταν σε καλά του, ήταν λίγο ανισόρροπο. Βρε, δεν είναι εκεί, τζάμπα θα πας, θα κουραστείς. Όχι, τι με λες αυτό και τα λοιπά. Καλά του λέει, άμα δεν το βρεις, ξαναγύρνε, έλα πίσω να κοιμηθείς εδώ. Και πού θα κοιμηθεί, λέει αυτό. Θα νυχτώσει, θα κλείσουν τα μοναστήρια. Και καθόμουν έξω και τον περίμενα, λέει, να γυρίσει. Λέω, θα γυρίσει, κάνε την ταρτάκι, θα γυρίσει. Βρε, πέρασε μία ώρα, άρχισε να ανησυχώ, να λέω τι θα γίνει, να πάω προς τα κάτω να τον ψάχνω. Κάποια στιγμή τον βλέπω, λέει, και έρχεται. Αλλά το πρόσωπό του έλαβε. Χαρούμενος, ξέρω εγώ, διάφορος. Του λέει, δεν στα έλεγα. Τι μου έλεγε, ότι δεν είναι εκεί ο πατήρ Παΐσιος. Τι δεν είναι εκεί ο πατήρ Παΐσιος, αφού λέει, μια ώρα μαζί μιλούσα. Βρε, με ποιον μιλούσες? Με τον πατέρα Παΐσιο.
Ρε πω, δεν τον πίστευε. Του λέει, πώς ήταν, πώς έμοιαζε, έτσι και έτσι. Και η αυλή πώς ήταν, έτσι και έτσι. Ε, μήπως πήγες κανένα άλλο σπίτι απέρα. Τι είπα, του περιέγραφε το πρόσωπο του γέροντα, το περιστατικό, την αυλή και τα λοιπά και τα τέτοια. Άντε πείτε μου κι εσείς τώρα, πώς βρέθηκε ο πατήρ Παΐσιος εκεί πέρα και μίλησε σε αυτόν τον άνθρωπο και τον συμβούλεψε και τον παρηγόρησε και τον έκανε. Ένα παρόμοιο περιστατικό διηγείται και ένας από αυτά που έχω μάθει στο... ένας αγρότης στα Γιάννητσά. Εκεί στα Γιάννητσά, ξέρετε, είναι και... έχει και φαρασιώτες από το χωριό του Γέροντα. Λέει, γυρνούσα λέει μέσα στο κάμπο με το αυτοκίνητο, τι έγινε, πώς έγινε, έπεσε. Χτύπησα, άρχισα να αιμορραγώ, δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα, νύχτωσε και απελπίστηκα. Λέει, πάει να πεθάνω από την αιμορραγία, δεν μπορώ, δεν πω, τώρα μέσα στη νύχτα, ποιος θα με βρει εδώ πέρα, ποιος θα με πιάσει. Και άρχισα να προσεύχομαι. Παναγία μου σώσε με, Θεέ μου σώσε με, ξέρω εγώ. Άρχισα να προσεύχει ο άνθρωπος, φαντάζομαι με τη θέρμη που έχει κανείς όταν κινδυνεύει να πεθάνει. Και βλέπω ένα καλόγερο, έκοβε τις λαμαρίνες σαν να ήταν χαρτόνια, λέει, χράτς, χράτς. Με πήρε, λέει, στην αγκαλιά, με έβγαλε από το αυτοκίνητο, με πήρε στην αγκαλιά. Την άλλη στιγμή, λέει, βρεθήκαμε πάνω στο κεντρικό δρόμο, από το κάμπο στην άσφαλτο. Σταμάτησε ένα αυτοκίνητο, πάντε το λέει στο νοσοκομείο, δεν έχει τίποτα, καλά είναι. Πάντε στο νοσοκομείο, τον πήρανε μέσα, έφυγε. Και έγινε καλά αυτός ο άνθρωπος, δεν ήξερε. Μετά από αρκετούς μήνες πήγε στο Άγιο Όρος να δει τον πατέρα Παΐσιο και τι βλέπει, βλέπει τον καλόγερο που τον ελευθέρωσε από το αυτοκίνητο. Και το είπε σε όλο τον κόσμο και διαδόθηκε. Και άλλα τέτοια περιστατικά. Να μην σας τα πω όλα, είναι πολλά. Αλλά όμως θα θέλω να κάνω αυτή την παρομοίωση. Τέτοια περιστατικά αναφέρει και η Εκκλησία μας. Ας πούμε, όταν ο Χριστός περπάτησε και ανέβηκε πάνω στο... στη λίμνη, θυμάστε, μετά τους πέντε άρτους που πήρανε και πήγανε μέσα και ανέβηκε πάνω και νόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα, τους λέει μη φοβάστε. Μόλις ο Χριστός μπήκε μέσα στη βάρκα, ενώ ήταν στη μέση της λίμνης, την άλλη στιγμή βρέθηκαν σε Καπερναού. Ένα γεγονός που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο, το θαυμαστό. Επίσης η παράδοσή μας, τι λέει. Λέει, ας πούμε, ότι στην κοίμηση της Παναγίας μας οι Απόστολοι που ήταν σκορπισμένοι στα πέρατα του κόσμου μαζεύτηκαν ξαφνικά όλοι μαζί στα Ιεροσόλυμα να κηδεύσουν την Παναγία. Θα πει κάποιος, έλα μωρέ παραμυθάκι, ας πούμε. Τι παραμυθάκι, αφού τα ζήσαμε, αφού τα βλέπουμε. Βλέπετε πως οι Άγιοι αποδεικνύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου με τη ζωή τους. Αυτά μας πείθουν για την αλήθεια. Εγώ σας είπα ότι όταν ήμουν φοιτητής, ας πούμε, πριν γνωρίσω τον Γέροντα, δεν πίστευα, ας πούμε. Και όταν άκουγα για ευωδίες και ότι μυροβλίζει και ξέρω εγώ, ας πούμε, τους κοροϊδεύουν, λέω, ας πούμε. Νόμιζα ότι όλα αυτά είναι, ξέρω εγώ, απάτες. Δεν τα πίστευα. Την πρώτη φορά που έσπασε αυτή η προκατάληψη και η άγνοια που είχα, είχα πάει με ένα φίλο, ας πούμε, και μου είχε κάνει δώρο ο Άγιος Παΐσιος ένα σταυρουδάκι, ένα ξύλινο σταυρουδάκι, τόσο δάσμα. Και ήρθε αυτός ο φίλος μας, τρελόπαιδα εκεί πέρα, ήρθε, θέλαμε να αγοράσουμε μία μοτοσυκλέτα και τι να κάνουμε, τι να ράνουμε, πού θα βρούμε λεφτά, ξέρω εγώ.
σκεφτόμαστε να κάνουμε διάφορα χαζά και επικίνδυνα πράγματα. Οπότε πώς μου ήρθε, και θα τα κάναμε δηλαδή, στην τρέλα που είχα, πώς μου ήρθε και εμένα, λέω, δεν διαβάζω πρώτα, λέω, καμιά παράκληση, ας πούμε, και μετά να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Και αυτός ο φίλος μου λέει, ας διαβάσουμε. Και εγώ έμεινα λίγο έκπληκτος. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα προσευχή στη ζωή μου. Μετά που γνώρισε τον Γέροντα. Δεν είχαμε εικόνες στο σπίτι. Τι να κάνουμε. Έβαλα το σταυρό του Γέροντα εκεί μπροστά και βρέθηκε ένα φυλάδιο εκεί με το απόδειπνο και αρχίσαμε από εκεί να διαβάζουμε κουτσά στραβά, ας πούμε. Δεν ξέραμε κι εμείς πρώτη φορά, ας πούμε. Αρχίσαμε να διαβάζουμε τώρα από το φυλάδιο. Και αφού διαβάσαμε το φυλάδιο, σκύβει ο φίλος μου τώρα να φυλήσει το σταυρό. Και αυτός επίστευε, αλλά τότε είμαστε εκεί στη μεταστροφή. Το φυλάδιο σταυρό γυρίζει έκπληκτος, μου λέει, εσύ, αυτός μυρίζει. Σκύβω και εγώ αυτό, με πιάνει μια ευωδία. Άμα, μια φυλούσα αυτό, μια φυλούσα εγώ, ευωδίαζε ο σταυρός. Και πήραμε σωστές στροφές στο μυαλό μας και δεν κάναμε τις αχλαμάρες που σκεφτόμαστε να κάνουμε. Μια άλλη φορά καθόμουν δίπλα στην πίσω αυλή της Παναγούδας, δίπλα-δίπλα καθόμαστε και εκεί που μιλούσαμε πετάγουμε όρθιος και αρχίζω να κοιτάζω δεξιά και αριστερά που καίει η θυμία μου. Βρε Γέροντα, που τι είναι ευωδία είναι αυτή, που καίει το θυμία μου, να ψάχνω από εδώ και από εκεί. Έκπληκτος. Μια έντονη ευωδία. Αλλά δεν είναι μόνο όπως ένα άρωμα που φτάνει στη μύτη σου. Έχεις και μια εσωτερική αλλίωση. Αυτό μπαίνει μέσα στη ψυχή σου. Σε φέρνει κάπως. Με κοιτάει ο Γέροντας ήσυχα. Μου λέει, σου ευωδίασε. Λέω, ναι Γέροντα, ευωδιάζει πολύ. Και κάθισα ξανά δίπλα του, σαν βρεγμένη γάτα. Λίγο φοβισμένος, λίγο χαρούμενος, δεν ξέρω σε τι κατάσταση ήμουνα, αλλά με πολύ συστολή, γιατί κατάλαβα ότι αυτός ήταν που ευωδίασε. Ούτε θυμία μου είχε ούτε τίποτα. Από τότε, ναι, και τα λείψα να ευωδιάζουνε, και ο Τίμιος Σταυρός ευωδιάζει, και ο Άγιος Δημήτρης μυροβλίζει και γεμίζει όλοι, τώρα τελευταία έγινε στη Θεσσαλονίκη, που ανοίγουν μια φορά τον χρόνο, μύρο να δείτε. Ναι, γίνονται όλα αυτά τα θαύματα. Είναι όλα αλήθεια. Αυτά γίνανε για να ανοίξει λίγο το κεφάλι μου. Να σας πω και ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό γεγονός που το έχουν ζήσει πολλοί άνθρωποι. Μια φορά ήρθανε κάποιοι μοναχοί από τη Συρία. Εκεί τώρα που γίνεται πόλεμος, ξέρετε, έτσι, και από το Λίβανο. Αυτοί θέλανε να κάνουν ένα μοναστηράκι. Αλλά δεν ξέρανε πώς να οργανώσουν τη ζωή, με τι τρόπο να ζήσουν. Και είπαν να έρθουν στο Άγιο Όρος να μάθουνε πώς πρέπει να ζουν. Ρωτήσανε διάφορους τους συμβουλές, πώς θα κοιμόμαστε, πώς θα ξυπνάμε, πώς θα προσευχόμαστε, όλα αυτά. Ρωτήσανε τον Άγιο Παΐσιο. Και είπανε, ας πούμε, μέσα τους, ας πούμε, εντάξει. Και γιατί να ακούσουμε τον πατέρα Παΐσιο, ας πούμε, για να μην ακούσουμε κάτι άλλο. Οπότε γινότανε μία αγρυπνία στο κελί της Ανάστασης, όπου ζούσε ο πατήρ Σάκ, αυτός που είχε γράψει τη βιογραφία του Γέροντα και ο οποίος καταγόταν από το Λίβανο, και επειδή μιλούσαν την ίδια γλώσσα είχαν έρθει και οι Σύριοι εκεί πέρα και σε αυτή την αγρυπνία είχαν μαζευτεί όλοι οι μαθητές του Γέροντα και οι Σύριοι, η μοναχή από τη Συρία. Και είναι στενός ο τόπος, στενή εκκλησία. Δηλαδή 10 άτομα με το ζόρι χωράνε. Και άλλοι από εδώ και από εκεί, ένας πάνω στον άλλο. Ο Γέροντας καθότανε
σε ένα δωμάτιο μόνος του, έτσι όπως ήταν η εκκλησία μακρόστενη, είχε και ένα δωμάτιο και όταν είχε ανοιχτές τις πόρτες, από εκεί έβλεπε μέχρι μπροστά στην ωραία πύλη. Και εκεί σε αυτό το δωμάτιο καθόταν μόνος του ο γέροντας και τώρα όλοι οι άλλοι κυκλοφορούσαν εκεί πέρα. Ξαφνικά ένας μοναχός από τη Συρία, πώς έκανε έτσι, γυρίζει και βλέπει τον γέροντα μέσα σε ένα φως. Να είχε κλειστά τα μάτια, λέει, και προσευχότανε και μάλιστα ήταν και σηκωμένος στον αέρα. Πώς τον είδε, με τι έκπληξη, και ο άλλος ο Σύριος μοναχός που κοιτώνταν, τον είδε την έκπληξη που είχε και γύρισε και αυτός, και αυτός τον είδε έτσι. Όλοι οι άλλοι που ήταν εκεί πέρα χαμπάρι δεν πήραν, γιατί είχε ένα πρόβλημα με τη Μαρία και του έδωσε μια απάντηση. Και όταν έρχεται με αυτό το πράγμα, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο και συγκλονίζεσαι και ακούς τη γνώμη του άλλου, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και κάτι ακόμα. Είναι μια φανέρωση του Θεού στη ψυχή αυτού του ανθρώπου, μπροστά στα μάτια αυτού του ανθρώπου. Γιατί ερχόμαστε σε επαφή με ένα μυστήριο. Αυτό είναι μυστήριο, δεν εξηγείται. Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα το λογική. Δεν έγινε με έναν, δεν έγινε με δύο, με εκατοντάδες ανθρώπους έγινε. Με εκατοντάδες ανθρώπους έγινε. Και πολλοί άνθρωποι βοηθήθηκαν με δύο λόγια. Όλες αυτές οι ουρές που καθόντουσαν με τις ώρες μπροστά του, να περάσουν μπροστά του, να πάρουν την ευχή, να κάτσουν μπροστά του, πόσο να κάτσουν, 10 δευτερόλεπτα, 20, μισό λεπτό, μιλάμε 10.000 άνθρωποι. Και λες, είναι δυνατόν, μα τι θα, πόσο θα ωφεληθούν. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ωφελήθηκαν από αυτή την ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Άγιο. Και εγώ σας εξήγησα με ποιον τρόπο. Αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις που ήταν δύσκολοι. Δηλαδή στον πατέρα Παΐσιο πήγαιναν άνθρωποι μόνο των ειδών τα προβλήματα. Καρκίνος, ο άλλος, χωρισμένη οικογένεια, ναρκωτικά, τα παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα, όλοι με σοβαρά προβλήματα πήγαιναν. Και όλοι θα καρφίσουν στην πλάτη του. Και όλα αυτά, όλο αυτόν τον πόνο, μόνο να τον ακούς δηλαδή, δεν αντέχεις. Εκεί στην περιοχή που ζω υπάρχει ένας άνθρωπος και λέει, το παιδί μου, λέει, είχε ψωρίαση. Είναι μια δερματική αρρώστια και άλλαζε το δέρμα του όπως το φίδι πέφτει το δέρμα. Καθότανε 3-4 μέρες με το καινούριο δέρμα και ξανά άρχισε να πέφτει το δέρμα. Σε πόσους γιατρούς δεν τον πήγαμε, σε πόσες αλυφές δεν του βάλαμε. Και δεν ήταν ένα σπυράκι, ήταν όλο το σώμα. Επαλύφουμε όλο το σώμα. Και έφτασε, λέει, 7 χρονών να πάει στο δημοτικό. Είχαμε εξαντληθεί, λέει, οικονομικά από τους γιατρούς και τις αλυφές. Και έλεγα, τώρα, λέω, θα αποκτήσει προβλήματα. Τώρα θα πάει στο σχολείο, θα αφήσω να το κοροϊδεύουν και τα παιδιά και θα αποκτήσει και ψυχολογικά προβλήματα. Και εκεί πάνω, λέει, τα έπαιξα κατά το κοινό λεγόμενο. Περπατούσα στον δρόμο, λέει, και μονολογούσε. Και τα έβαλα με το Θεό. Και τι σου φταίει το παιδί μου, και αν έχεις κάτι με μένα, γιατί δεν το λες εμένα, και τι είναι αυτό, και είναι δίκαιο, κατηγορίες, ξέρω εγώ. Μιλούσε μόνος του, για να καταλάβει την κατάστασή του. Είχε αρχίσει να σαλεύει ο άνθρωπος. Το βλέπει ένας γνωστός, του λέει, πάνε στον γέροντα, λέει, στον πατέρα Παΐσιο να σε βοηθήσει. Και είπα, λέει, μέσα μου, αυτός φταίει, λέει, που λέει στους ανθρώπους να πιστεύουν στο Θεό. Τώρα τι έφταιγε ο γέροντας, θα πάω εγώ, θα του πω ποιος είναι ο Θεός. Και πάει, λοιπόν, στο κελί του γέροντα, λέει, δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε, γιατί με το που πήρα εγώ άρχισα να κατηγορώ, που είναι τέτοιος και ο Θεός είναι άδικος και τι του φταίει το παιδί μου και αν έχει κάτι με μένα. Και ο γέροντας δεν μπορούσε να τον ακούει. Βρε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σταμάτα, ο Θεός είναι δίκαιος, ο Θεός είναι αγάπη, είναι καλοσύνη. Όχι, είναι έτσι, ξέρω. Και φτάσαμε, λέει, σε ένα σημείο κουβέντα, με έσπρωχνε ο Άγιος και μου λέει, φύγε, φύγε, δεν μπορώ να σε ακούω να λες τα λόγια του Θεού. Φύγε, φύγε. Μη με διώχνει σε μένα, απειλές αυτός. Πρε, φύγε από εδώ, δεν μπορώ, και άρχισε και έλεγε πράγματα άσχημα. Φύγε, του λέει, θα γυρίσω, θα σου κάψω το σπίτι, θα βάλω φωτιά σε εκκλησίες.
Βρε, φύγε από εδώ, του λέει, με λες μπροστά. Και άρχισε να φεύγει αυτός. Και εκεί που φεύγει, του λέει, άντε φύγε, εκεί είναι καλά το παιδί σου. Περπάτησα, λέει, κανένα δεκάλεπτο, ηρέμησα λίγο και λέω, τι με είπε αυτός. Με είπε, λέει, ότι είναι καλά το παιδί μου. Και με μπήκε μια ελπίδα μέσα μου, λέει, λες να είναι έτσι. Και σηκώνομαι, λέει, και τραβάω κατευθείαν, λέει. Ούτε μια νύχτα δεν έμεινα στο Άγιο Όρος. Κατευθείαν πήρα, λέει, το καράβι, βγήκα έξω, πάω στο σπίτι, κοιτάω το παιδί, το δέρμα ήταν καλά. Λέει, εντάξει, λέει, μπορεί να είναι οι μέρες που έχει καλά το δέρμα. Θα περιμένω. Περνάνε τρεις μέρες, περνάνε τέσσερις μέρες, το δέρμα δεν πέφτει. Πέμπτη μέρα, το δέρμα δεν πέφτει. Το πίστεψα. Πήγα κάτω, αγόρασα μία πορσελάνη λεκάνη, μία μεταξωτή πετσέτα και λέω πάω να του πλένω τα πόδια. Και τραβάει τώρα στο Άγιο Όρος με τελείως αλλαγμένη διάθεση να του πλένει τα πόδια. Πώς έγινε και όταν έφτασε στο κελί, σπάνια περίπτωση δηλαδή, ήταν μόνος του Άγιος, δεν είχε κόσμο. Πριν του μιλήσω εγώ, του μιλάει ο Άγιος και του λέει, δεν πιστεύω, λέει, να σε πείραξε και το σπυράκι που άφησα στο γόνατο. Το άφησα, λέει, για να ωφεληθεί και η μικρή αργότερα. Μόλις το άκουσα αυτό, λέει, έπεσα κάτω, έσπασα και άρχισα να κλαίω, να κλαίω, να κλαίω. Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω. Γιατί πράγματι, λέει, μόνο στο αριστερό γόνατο είχε ένα σπυράκι σαν ένα 50 λεπτό και εκεί έπεφτε και άλλαζε το δέρμα, μόνο εκεί. Εγώ δεν το είπα, λέει, αυτός μου το είπε. Καταλαβαίνετε. Άρχισε να τάζω, λέει, θα κλείσω εκκλησίες, θα κάνω αυτό, το να κάνω. Και έρχομαι και λέω εγώ, μετά που διάβασα το Ευαγγέλιο, τέτοια πράγματα περιγράφει και το Ευαγγέλιο μέσα. Θυμάμαι την περίπτωση με τον εκατόνταρχο. Που πήγε ή λέει είναι άρρωστος ο παιδί μου, λέει έλα να τον θεραπεύσει. Πάμε, λέει, σπίτι να θεραπεύσω τώρα. Μόλις του λέει, όχι κύριε, λέει, εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, λέει, δεν είμαι άξιος να μπει στο σπίτι μου. Υπέρ λόγων και ιαθίσεται ο παιδί μου. Παρακαλεί ο κατώταρχος στον Χριστό. Πες ένα λόγο, λέει, και θα γίνει καλά το παιδί. Και εκείνη την ώρα θεραπεύτηκε από μακριά το παιδί. Και τώρα όταν έχω ζήσει αυτό το γεγονός εγώ με το γνωστό, δεν πιστεύω για το Ευαγγέλιο. Δεν λες ότι το Ευαγγέλιο είναι ένα βιβλίο που το αποδεικνύουν οι Άγιοι με τη ζωή τους. Την αλήθεια του Ευαγγελίου την είδαμε από τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο τα είδαμε στον Άγιο Παϊσίο. Να γίνονται μπροστά στα μάτια μας. Άρα, ας πούμε, ο Άγιος αυτό κάνει. Φανερώνει στους ανθρώπους της εποχής του, στους ανθρώπους που είναι γύρω τους, τον Χριστό. Φανερώνει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και αυτό εννοούσε ο Άγιος όταν έλεγε το άφησα το σπυράκι για να ωφεληθεί και η μικρή αργότερα. Τι να ωφεληθεί η μικρή αργότερα. Όταν θα μεγαλώσει θα της πούνε οι γονείς ότι εσύ ήσουν άρρωστη και σε θεράπευσε αυτός ο Άγιος και να το σπυράκι και θα βοηθηθεί η μικρή στην πίστη να πιστέψει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί μια σωματική αρρώστια είναι ένα όφελος, θα ζεις μερικά χρόνια παραπάνω, αλλά όταν, ας πούμε, ο άνθρωπος οδηγηθεί στην πίστη και αποβάλει από πάνω του την απιστία, τότε βοηθιέται να κερδίσει την αιώνια ζωή. Βοηθιέται να έρθει σε επικοινωνία με τον Χριστό. Και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη δωρεά. Πολύ μεγαλύτερη δωρεά από τη σωματική δωρεά. Πολλά χαρίσματα είχε ο Άγιος. Και καρδιογνώσεις ήτανε. Πολλές θεραπείες έχει κάνει. Πάρα πολλές θεραπείες, εκατοντάδες θεραπείες. Εγώ συνοπτικά έτσι θα σας περιγράψω μερικά από τα χαρίσματά του. Το άλλο χάρισμα που είχε ήταν
ότι τον πληροφορούσε ο Θεός και για διάφορα γεγονότα. Μια φορά ήμασταν στον κελί και μιλούσαμε, είπαμε τι είχαμε να πούμε, μου λέει άντε πάνε τώρα, λέει, γιατί έρχονται και κάποιοι μηχανικοί από τα Γρεβενά. Εντάξει, εγώ είχα συνηθίσει πια. Στην αρχή ένιωθα έκπληξη, αλλά αυτά δεν ήταν σπάνια γεγονότα, ήταν καθημερινότητα για τον Άγιο. Ήταν εύκολα γι' αυτό. Οπότε σηκώνομαι και φεύγω. Στον δρόμο συνάντησα μια ομάδα ανθρώπων. Μου λένε από εδώ πάει στον πατερπάι σου. Ναι, λέω από εδώ πάει. Ας πούμε έχει πινακίδες. Λέω ακολουθεί τι πινακίδες, θα βγείτε. Μετά θυμήθηκα τι μου είχε πει. Του λέω ρε παιδιά μου, πού είστε? Από τα Γρεβενά. Και τι δουλειά κάνετε? Μηχανική. Το είχε βρει. Το είχε γνωρίσει. Μου λέει ο πατήρ Ισάκ, αυτός που έγραψε τη βιογραφία του, από αυτόν τον άκουσα. Μου λέει μια φορά καθόμουν εδώ στην αυλή και ακούω τη φωνή του γέροντα να μου λέει σήκω και πάνε σε ένα διπλανό κελί. Πάνε, τι είναι αυτό το πράγμα, πειρασμός. Ξανά, σήκω και πάνε σε εκείνο το κελί. Σηκώθηκα, λέει, πήγα στην εκκλησία, άρχισα να προσεύχομαι. Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Μήπως είναι από το διάβολο, μήπως με πειράζει, ξέρω, ο πειρασμός τι είναι. Τρίτη φορά πιο επιτακτική. Τώρα σήκω και πάνε σε εκείνο το κελί. Η φωνή του γέροντα μέσα στο μυαλό του. Και είπα λίγο, εντάξει δεν είναι και κακό ρε παιδάκι, να πάω να δω τι γίνεται. Πάω στο διπλανό κελί και τι να δω. Εκεί έμενε ένα γεροντάκι, το οποίο μάζευε ξύλο για το χειμώνα. Και έσαιρνε τον κορμό ενός δέντρου. Πώς παραπάτησε και τον πλάκωσε ο κορμός στο πόδι του, μάγκωσε το πόδι του και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Και προσευχόταν τον γεροντάκι να έρθει κάποιος να τον βοηθήσει. Και λέει ο παπά Ισάκ, με έστειλε ο γέροντας εκεί, καλά που με έστειλε, λέει και τον ελευθέρωσε, λέει γιατί θα έκανε μόνο του. Έστειλε και μηνύματα, μιλούσε με τους ανθρώπους, από μακριά. Ο παπά Ισάκ και το κελί του Αγίου Παϊσίου είναι μία ώρα δρόμου. Άλλο παράδειγμα, μου λέει ένας ο Κυρκός του Κουτσογιάννης, θα πηγαίνανε από τη Μεταμόρφωση ένα ταξίδι. Λέει στον δρόμο που πηγαίναμε, μου λέει στρίψε, στρίψε από εδώ. Λέει όχι γέροντα, από εδώ δεν πάει στην Κομωτινή, από εδώ πάει λέει κάτω στην Κασάνδρα. Βρε στρίψε από εδώ που σου λέω, βρε γέροντα λάθος κάνεις, δεν είναι αυτός ο δρόμος. Βρε στρίψε που σου λέω από εδώ πέρα, γέροντα λάθος κάνεις. Βέβαια του λέει καταλαβαίνεις, ήρθε μήνυμα από την Παναγία, χωρίς ένα ζευγάρι αυτή τη στιγμή και πρέπει να πάμε να το βοηθήσουμε. Τάχα σου κύριε Κώτα. Λέει δεν ξέρω τον δρόμο. Βρε το ξέρει η Παναγία, στρίψε από εδώ που σου λέω. Και στρίβει ο κύριε Κώστας. Σε έναν δρόμο ας πούμε, στρίψε από εδώ, στρίψε από εκεί. Τον πήγε σε μια κομμόπολη. Τον έβαλε μέσα στα σοκάκια της κομμόπολης. Φτάσανε μπροστά σε ένα σπίτι, σταμάτα εδώ. Σταματάει στο σπίτι, κατεβαίνουν, πάνε χτυπάνε την πόρτα και λέει τι να δούμε, ακούγαμε φωνές απ' έξω. Ήτανε μέσα λέει το ζευγάρι και η πεθερά. Και χωρίζανε λέει. Αφού να φανταστείς, στη μέση του σαλονιού λέει είχανε βάλει στίβες τα πράγματα. Αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου, αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου. Μόλις είδαν τον γέροντα λέει, σταμάτησαν οι φωνές και οι καυγάδες, γιατί τον γνώριζαν, τον ήξερα τον άνθρωπο. Τους παίρνει ο Άγιος από το χέρι, λέει στην πεθερά, εσύ τώρα να φύγεις λέει, γιατί και εσύ φταίς λέει που φτάσανε μέχρι εδώ πέρα. Τους παίρνει. Εντάξει μην γελάτε και εμείς τα ίδια λάθη κάνουμε. Λοιπόν, τους παίρνει από το χέρι, πάνε στο δωμάτιο, καθίσανε μία ώρα λέει και βγήκανε. Μετά από μία ώρα λέει βγήκανε μονιασμένοι. Βγήκανε λέει, τα είχαν βρει. Τους βοήθησε ο γέροντας, τους τακτοποίησε. Λέει, άντε πάμε τώρα στην Κομωτινή. Μπήκανε στην Κομωτινή, στο αμάξι και συνέχισαν για να πάρει στην Κομωτινή. Καταλάβετε τι συνέβαινε. Αυτό το γεγονός που σας περιέγραψα και αυτό το γεγονός, παρόμοιο γεγονός δηλαδή,
είναι καταγεγραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο. Αυτό το γεγονός που σας περιέγραψα αποδεικνύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε για τον Απόστολο Φίλιππο, είπε το Πνεύμα, πάνε λέει σε εκείνο το χωριό ας πούμε και προσκολήσου σε αυτή την άμαξα με τον Εθήμο και μίλησε τους. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα έδινε συγκεκριμένες οδηγίες στον Απόστολο, πάνε εκεί και μίλησε τους. Και στον Απόστολο Παύλο, δεν το εμφανίσει και του λέει, πάνε στη Μακεδονία. Άρα βλέπουμε το Ευαγγέλιο να παίρνει σάρκα και οστά στις ημέρες μας μπροστά μας. Δεν θα κουραστώ να το λέω ότι οι Άγιοι με τη ζωή τους αποδεικνύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όταν έχω ζήσει εγώ τέτοια πράγματα, πώς δεν θα πιστέψω στο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένας λόγος του Ευαγγελίου που να είναι κούφιος, όλα είναι αληθινά μέχρι τελευταία ρανίδα. Γιατί δεν τα είδαμε, τα ζήσαμε. Υπάρχει μία έκφραση στα ασκητικά κείμενα της Ορθοδοξίας μας που λέει αυτός λέει ήταν μεταδοτικός της χάριτος. Τι λέει και το Ευαγγέλιο, ας πούμε, βλέπουμε τον Χριστό να λέει ειρήνη μη και οι Απόστολοι. Όταν διάβαζα θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό είναι μια ευχή ειρήνη μη. Έχοντας ζήσει όμως δίπλα στον Άγιο Παΐσιο, άλλαξα γνώμη. Πώς κάθεσαι δίπλα σε μια σόμπα, μόνο που κάθεσαι και ζεσταίνεις. Δεν κάνεις τίποτα εσύ, σε ζεσταίνεις σόμπα. Έτσι και καθόμουν δίπλα στον Άγιο, άραζε η ψυχή μου. Έφευγε η αγωνία, έφευγε η λύπη, η στεναχώρια. Πλημμύριζα με μια ειρήνη μέσα, μόνο που καθόμουν δίπλα. Αυτό θα πει ήταν μεταδοτικός της χάριτος. Και έβλεπες πολλές φορές σου δίνε και ένα χτύπημα στο κεφάλι και σου μετέδιε τη χάρη. Και έβλεπες να αλλάζουν τα πρόσωπα, να αλλάζουν οι κινήσεις, να αλλάζουν οι άνθρωποι, να παρηγοριούνται οι άνθρωποι. Αφού γύριζα εκεί πέρα και μου έλεγε η γυναίκα, μα τότε δεν είμαστε παντρεμένοι. Πάλι από τον γέροντα γύρισες. Λέω, πού το κατάλαβες, έχεις αλλάξει ολόκληρος, μου λέει. Και εγώ το έβλεπα σε άλλους ανθρώπους. Έβλεπα αυτή την αλλαγή. Πώς πήγαιναν οι άνθρωποι και πώς φεύγανε. Αυτή τη χάρη, αυτό το Άγιο Πνεύμα που ο Άγιος το αποκτούσε με σκληρούς προσωπικούς αγώνες, είχε τη δύναμη να τη χαρίζει και σε μας. Πώς ας πούμε ένας πλούσιος κάνει μια ελεημοσύνη σε κάποιον, του δίνει ξέρω εγώ 10 ευρώ, 1000 ευρώ, μια περιουσία, όσο θέλει δίνει. Έτσι και ο Άγιος μπορούσε να σου δώσει σαν δώρο ας πούμε, σαν δώρο έτσι, κάτι από τη χάρη, κάτι από το Άγιο Πνεύμα και άρχισε λίγο να ξεθωρώνει το μυαλό από το σκοτάδι των παθών και να ανοίγουν λίγο τα μάτια, τα πνευματικά μάτια και κάτι να αρχίσει να καταλαβαίνει ο άλλος. Πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι ζήσανε αυτό το γεγονός. Οπότε όταν ας πούμε εγώ διάβαζα στο Ευαγγέλιο που λέει ο Χριστός ειρήνη μην ας πούμε, ειρήνη την εμήν δίδω ημήν. Τη δικιά μου την ειρήνη σας δίνω, λέει ο Χριστός. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτά δεν είναι μια ευχή, δεν είναι κούφια λόγια, είναι μια πραγματικότητα. Ο Χριστός χαρίζει τη χάρη του, χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, σαν Θεός που είναι, και οι Άγιοι και αυτοί κάνουν το ίδιο. Όχι με τη δικιά τους δύναμη, με τη δύναμη του Χριστού. Μια φορά τον ρώτησε τον Άγιο Παΐσιο, του λέω καλά ρε γέροντα, λέω, πως κάνεις τόσα θαύματα. Μικρός ήμουνα, είχα και μια οικειότητα, μια παρησία, ό,τι μου ερχόταν στο κεφάλι το ρωτούσε. Λέω πως κάνεις, λέω, τόσα θαύματα. Μου λέει δεν τα κάνω εγώ, ο Χριστός τα κάνει. Δηλαδή
Πίσω από όλα ο Χριστός κρύβεται. Και ο Άγιος τι κάνει, μας φανερώνει τον Χριστό. Αυτό το Άγιο Πνεύμα βέβαια αυτό το αποκτούσε με πολύ κόπο. Με πολύ κόπο. Ήτανε ασκητής σαν τους αρχαίους ασκητές. Δεν έτρωγε. Δεν έτρωγε. Πολλές μέρες έμεινε νηστικός. Πότε να φάει. Αφού από το πρωί μέχρι το βράδυ είχε έβλεπε κόσμο. Πού να του μείνει χρόνος, τι να μαγειρέψει, τι να του. Ή να ασχοληθεί κάτι. Αν του πήγαινε κάποιος, κάτι θα έτρωγε, ας πούμε. Όταν το κατάλαβα εγώ αυτό, ήθελα να του πάω κανένα ψωμί, δεν έπαιρνε. Τρόμαξα να τον πείσω, με πήραν τα κλάματα για να πάρει ένα ψωμί. Να δεχτεί να πάρει ένα ψωμί. Κοιμότανε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μου λέει, κοιμότανε λίγο εκεί. Χώριζε τη νύχτα του στα τρία κομμάτια. Το ένα κομμάτι έκανε προσευχή για τους ανθρώπους που ήρθαν την ημέρα και του είπαν τα προβλήματά του. Το άλλο κομμάτι έκανε προσευχή για τους ανθρώπους που έχουν κοιμηθεί, γιατί λέει αυτοί οι καημένοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και εμείς και από εμάς περιμένουν. Του λέω καλά γίνοντα, λέω αυτά τα μνημόσυνα, λέω τι τα κάνουμε, έχει καμιά ωφέλεια ο άνθρωπος που έχει πεθάνει, η ψυχή του κοιμημένου. Μου λέει κοίταξε να δεις, λέει. Την άλλη μέρα το πρωί ο γέροντας έφυγε γρήγορα και είπαν οι άνθρωποι αυτό που ζήσαν. Και λέει εμείς σκεφτόμασταν και γιατί να ακούσουμε τον πατέρα Παΐσιο τις συμβουλές που μας έδωσε και ποιος είναι ο πατέρ Παΐσιος και τώρα λέει καταλάβουμε ποιος είναι ο πατέρ Παΐσιος και γιατί πρέπει να τον ακούμε. Ένας Ρουμάνος μοναχός. Άκουγα λέει για τον πατέρα Παΐσιο και έλεγα έλα μωρέ υπερβολές είναι αυτά, τι τα φουσκώνουν, τι είναι αυτό, δεν πίστευα. Μετά από χρόνια λέει αποφάσισα να πάω να τον δω. Πήγα λέει, καλοκαίρι ήτανε, έφτασα στο κελί, είχε κόσμο, γύρω του μιλούσε, κοιτάζω, το βλέπω τον γέροντα άστρο. Πιο δυνατά από τον ήλιο. Τα χάσε, λέει, κάθεσε έτσι και τον κοιτούσα, λέει, μέσα σε ένα φως να στράφει. Οι άλλοι γύρω του, λέει, συμπεριφερόντουσαν φυσιολογικά. Σαν να μην βλέπατε εγώ, μόνο εγώ το έβλεπα. Από τότε, λέει, κατάλαβα ποιος είναι ο πατέρ Παΐσιος. Και από εκεί που τον αμφισβητούσε και δεν ήθελε να ακούει, τώρα μεταφράζει όλα τα βιβλία του, όλα τα έργα του, και τα εκδίδει στη Ρουμανία και έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το διακόνημα. Και ο νυν επίσκοπος της Ξάνθης μας έχει διηγηθεί ένα παρόμοιο περιστατικό. Το έχει πει και στη τηλεόραση, το έχει πει και στο YouTube, γι' αυτό το λέω και εγώ δημόσια. Ήτανε τότε παπάς, ιερέας. Και πήγαινε στο γέροντα και τον συμβουλευόταν, γιατί είχε ένα μικρό μοναστηράκι εκεί στη Θάσο. Με κάλεσε στην χειροτονία του και πήγα. Και εκεί δημοσίως μπροστά σε όλο τον κόσμο είπε το επικαλέστε τις ευχές του Αγίου για αυτό το όντως δύσκολο διακόνημα, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι επίσκοπος σε εκκλησία σήμερα. Ζήτησε τις ευχές του Αγίου να τον βοηθήσει σε αυτό το έργο του. Και δημόσια εκεί μπροστά σε όλο τον κόσμο μας είπε αυτό το περιστατικό που θα σας πω και εγώ τώρα. Λέει, ήμουνα ως ιερέας μέσα στο κελί, στην Παναγούδα, είχε ένα μικρό εκκλησάκι μέσα στο κελί και λειτουργούσε. Και ήταν ο γέροντας και ένας άλλος μοναχός. Βέβαια και μόνο η παρουσία του Αγίου γεμίζει τον τόπο έτσι με μια χάρη και μια ειρήνη. Αλλά εκεί που τα έχασα, λέει, είναι όταν ήρθε ο Άγιος να κοινωνήσει. Τα χάσε, λέει. Δεν έβλεπα, λέει, στόμα, μύτη. Ένα φως, λέει. Ένα φως. Και αφού, λέει, κράτησα τη λαβίδα, δεν έβλεπα τίποτα, λέει, και περίμενα να έρθει αυτός να πάρει τη Θεία Κοινωνία. Ένας άλλος φίλος μου, φοιτητής, τώρα είναι ιερέας,
λέει, έμενα στη Μονή του Κοτρομουσίου που είναι εκεί ανήκει η Παναγούδα, το κελί του Γέροντα ανήκει στη Μονή Κοτρομουσίου. Κατέβηκα το πρωί να πάω στην ακολουθία, μέσα στο μισοσκόταδο εκεί όπως είναι η εκκλησία, εκεί προσκυνούσα τις εικόνες, πώς έκανα έτσι λέει, και βλέπω λέει τον Γέροντα του Τασίδη μέσα ένα φως λέει. Τίποτα λέει, μπήκα μέσα μου διασμένος, δεν είπε σε κανένα τίποτα. Τώρα λέει σε σένα, το λέω πρώτη φορά. Θα σας πω και εγώ πως τον είδα έτσι. Την πρώτη φορά που πήγα στο Άγιο Όρος, μου λέει ένας, έπιασα φιλία με έναν νέο μοναχό, είμαι σαν συνομήλικη, μου λέει πάνω στον Πατέρα Παΐσιο, γιατί να πάω στον Πατέρα Παΐσιο, ρε πάνε μου λέει, αυτό δεν είναι σαν και εμάς, δηλαδή τι, γιατί, καλά δεν τα λέμε εδώ πέρα. Ρε πάνε μου λέει, δεν είναι αυτό σαν και εμάς, δηλαδή τι έχει του λέει αυτός, λέει. Μου λέει αυτός κάνει θαύματα. Λέω τώρα θαύματα. Βρε πάρε μου, με το ζόρι μου. Επειδή τον είχα εκτιμήσει, ας πούμε, λέω άντε να πάω. Κατεβαίνω τώρα, καλοκαίρι, μέσα στο μεσημεράκι. Φτάνω στο κελί, χτυπάω και ένα σίδερο που είχε. Βγαίνει από το μπροστινό μπαλκόνι ο Γέροντας. Παιδί μου λέει, τι θέλεις? Τον Παΐσιο, λέω. Μου λέει, τι τον θέλεις? Όχι, λέω, τώρα έκανα τζάμπα τόσο κόπο, κατέβαινε, έχει πλάκα να μ' ανοίξει, ας πούμε. Έχετε βρίσκα και λίγο. Λέω, δεν θα μ' ανοίξει, δηλαδή. Και λίγο απαιτητικά, ας πούμε. Με έκανε υπομονή η αγάπη του, άντε μου λέει, ας ανοίξω. Μου στέλνει το κλειδί, μου λέει, ξεκλείδωσε και έλα πάνω. Ξεκλειδώνω, κλειδώνω πίσω ξανά, όπως μου, και ανηφορίζω τώρα προς το κελί. Είχε έτσι μια ανηφόρα. Μόλις έρθω εκεί κοντά στο σπίτι μου λέει, εδώ λέει μου είπες τη ζακέτα, λέει, μου τη δίνεις λίγο? Λέω, σας τη δώσω. Πάω κάτω, πιένω τη ζακέτα και τεντώνω μου τη δώσω. Αυτός είναι ένα μπαλκονάκι που πάρει και εγώ από κάτω μου τεντωμένο το χέρι να του δώσω τη ζακέτα. Και είναι η πρώτη φορά που κοιταζόμαστε στα μάτια. Δεν μπόρεσα να τον κοιτάξω. Κάτι δευτερόλεπτο και έπεσε το κεφάλι μου κάτω. Γιατί είχε ένα βλέμμα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, αλλά άστραφτε ρε παιδάκι. Με το που τον είδα στο πρόσωπο δεν άντεχα να το δω, λίγο αμέσως έπεσε. Άλλαξε όλος μέσα. Πολύ, όχι λίγο. Μια βαθιά αλλαγή, ας πούμε. Άλλαξε η ψυχή μου, άλλαξε. Βγήκα εκτός αυτού, χωρίς να καταλαβαίνω τι κάνω, ας πούμε, γύρισα πίσω και άρχισα να προχωράω και ρωτούσα τον εαυτό μου και τον ξαναρωτούσα, βρε τι έγινε τώρα, τι είδα τώρα εγώ, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να στράφτει, να βγάζει φως, μα τι έγινε τώρα, ας πούμε. Τα είχα χάσει, δεν ήξερα τι, αλλά ένιωθα ωραία, ένιωθα ειρήνη μέσα. Περπάτησα κανένα 50 μέτρα, γύρισα στην πίσω αυλή και τον ξαναβλέπω μπροστά μου. Αυτή τη φορά όμως ήταν ένα κανονικό γεροντάκι. Καμία σχέση με αυτό το μεγαλείο που είχα δει πριν από λίγο, με αυτή την οροπρέπεια, αυτή τη λάμψη, ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Τα είχα χάσει. Δεν τόλμησα να του πω κουβέντα, να του ρωτήσω τι ήταν αυτό, τι είναι εκείνο. Αρχίσαμε να μιλάμε για άλλα πράγματα. Δεν του είπα τίποτα. Χρειάστηκε να περάσουν μήνες, 2-3 μήνες, για να τολμήσω να ξαναθυμηθώ αυτό το γεγονός. Είχα πάθει ένα πολιτιστικό σοκ εκτός των άλλων. Όλη η κοσμοαντίληψη, γιατί έχω σπουδάσει και φυσικός, έτσι, όλα όσα ήξερα για τον κόσμο, είχα γίνει σκόνη. Δεν είχα που να πατήσω, δεν ήξερα που βρίσκομαι. Και τόλμησα να ξαναθυμηθώ αυτό το γεγονός, τόσο σοκαρίστηκα, ας πούμε, που δεν τολμούσα να τον πειράξω, ας πούμε. Μετά από μήνες και λέω στον εαυτό μου, κοίταξε να δεις,
Αυτό το γεγονός ούτε το διάβασες, ούτε σου το είπε κάποιος, το είδες εσύ ο ίδιος με τα μάτια σου. Πάνε πίσω να βγάλεις άκρη, να δεις τι έγινε. Και έτσι πήγα και ξαναπήγα και άρχισε σιγά σιγά να σπάει η προκατάληψη που είχα και να ανοίγει λίγο το μυαλό μου να μπαίνει. Μια φορά εκεί προσκυνούσα 6 Αυγούστου της Μεταμορφώσεως, είδα την εικόνα της Μεταμορφώσεως στον Χριστό να λάμπει και έκανα ένα κλικ μέσα μου. Και λέω, κοίταξε να δεις, τηρουμένων των αναλογιών, κάτι τέτοιο έγινε. Εδώ τι μας λέει, ο Χριστός αστράφει. Έτσι άστρεψε και ο Γέροντας. Αυτό που σας λέω, το λέμε και στο σύμβολο της πίστης. Τι λέμε για το Θεό? Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα, φως εκ φωτός. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος, φως ο Υιός που προέρχεται από το άναρχο φως του Πατέρα. Και στον Εσπερινό τι λέμε, ας πούμε, δεν μιλάμε φως ηλαρών Αγίας Δόξης. Και άμα πάρετε και διαβάσετε τα ντροπάρια της Εκκλησίας, θα δείτε, εμείς τα έχουμε χάσει. Την πίστη μας δεν την ξέρουμε καλά. Αλλά αυτό είναι. Ο σκοπός της ζωής μας, αυτός είναι.